Σε τροχιά υλοποίησης έχει μπει η κατασκευή νέου κτηρίου που θα στεγάσει την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που είχε με τους επικεφαλείς όλων των αστυνομικών διευθύνσεων της Πελοποννήσου, παρουσία και του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα. Ύστερα από την κατάλληλη και συστηματική προετοιμασία, είμαστε σε συνεννόηση και πρόκειται το αμέσως επόμενο διάστημα ο ΟΑΕΔ να εκχωρήσει στην ελληνική αστυνομία ένα ακίνητο περίπου 9 στρεμμάτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή του νέου αστυνομικού μεγάρου για την αστυνομική διεύθυνση της Μεσσηνίας. Πιστεύω ότι είναι μια απόφαση που ανταποκρίνεται σε ανάγκες και σε αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, και το νέο μέγαρο με τη θέση στην οποία βρίσκεται θα συμβάλλει πολύπλευρα στην ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών. Την ίδια ώρα ο κ. Θοδωρικάκος έκανε λόγο για μείωση της χαμηλής και μεσαίας παραβατικότητας κατά 25% σε σχέση με την εικόνα που παρουσίαζε πριν την πανδημία. Η εικόνα είναι διαρκώς βελτιούμενη. Υπάρχει μείωση γύρω στο 25% της χαμηλής και μεσαίας εγκληματικότητας και παραβατικότητας στην Καλαμάτα και σε ολόκληρη την Μεσσηνία, όπως το ίδιο ισχύει για ολόκληρη την Πελοπόννησο, η οποία πρέπει να είναι αρχηγέ από τις πλέον ασφαλείς περιοχές και περιφέρειες της πατρίδας μας, μείον 25% από την εποχή προ-καραντίνας. Αναφέρομαι όλα τα τελευταία χρόνια, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Η ενίσχυση των μέτρων αστυνόμευσης αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είπε ο κ. Θοδωρικάκος, από το Σεπτέμβριο 1.500 αστυνομικοί θα αναλάβουν ενεργή δράση. Ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα κάνω τα πάντα για να απελευθερώσω δυνάμεις της αστυνομίας, να κάνουν τη δουλειά τους και να μην ασχολούνται με το να βάζουν σφραγίδες, είτε να κάνουν τους ταχυδρόμους της δικαιοσύνης που μεταφέρουν τα δικόγραφα στους πολίτες. Αυτά που είπα τότε γίνονται πράξη μέρα με την ημέρα. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, 1.500 αστυνομικοί σε όλη τη χώρα, οι οποίοι μέχρι τώρα κουβαλάνε 1,5 εκατομμύριο δικόγραφα και δεν κάνουν καμία άλλη δουλειά, απελευθερώνονται από το πάρεργο με το οποίο ασχολούνταν και αφοσιώνονται στην αστυνομική δουλειά, στο να είναι κοντά μας και δίπλα μας. Γιατί τα δικόγραφα πλέον θα διακινούνται ψηφιακά.